Νομίζω ότι ο αγώνας που δώσαμε εδώ δικαιώθηκε. Ήταν ένας στόχος που κατά τη γνώμη μας τον είχε βάλει στο σύνολο το λεσβιακός λαός, να επανέλθει πραγματικά η έδρα εκεί που ανήκει. Στους εργαζόμενους του νησιού, στους αγρότες, στους αυτοαποσχολούμενους, στις νέες και τις νέες που έχουν ανάγκη η φωνή τους να εκπροσωπείται στη Βουλή. Αποτυπώνει τη συνολική άνοδο που υπάρχει στο κόμμα μας και που κατά τη γνώμη μας υπάρχει περιθώριο και η ευρύτητα της επιρροής του κόμματος είναι ακόμα μεγαλύτερη από αυτό που αποτυπώθηκε εκλογικά. Γιατί είναι μια άνοδος που δεν είναι ευκαιριακή, αλλά έχει να κάνει με την εκτίμηση της δράσης και της παρουσίας του κόμματος στους αγώνες, ότι βρεθήκαμε μπροστά στις λαϊκές κινητοποιήσεις, βρεθήκαμε δίπλα στα λαϊκά προβλήματα και εκεί βέβαια θα εξακολουθήσουμε να βρισκόμαστε οι βουλευτές του ΚΚΕ την επόμενη μέρα. Για το ΚΚΕ είναι δεδομένο, όπως δώσαμε όλοι μαζί αυτή τη μάχη θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε και από καλύτερες θέσεις βέβαια νομίζουμε ότι το κόμμα μαζί με το λαό θα δίνει τις μάχες σε μια δυστυχώς δύσκολη καθημερινότητα, όμως έχουμε εμπιστοσύνη ότι όσο πιο ισχυρός είναι ο λαός και με πιο ισχυρό το ΚΚΕ δίπλα του μπορεί να σταματήσει και τους πιο και πιο ισχυρούς αντιπάλους του. Το έχουμε δείξει, μπορούμε να το κάνουμε και θα το ξανακάνουμε.